Σαφέστατο μήνυμα πως όλοι θα πρέπει να τηρούμε απαρέγκλιτα τις αποφάσεις και τους νόμους του ελληνικού κράτους, έστειλε μιλώντας χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV και στο Μάνο Δασκαλάκη, ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, στη σκία των όσων διαδραματίστηκαν ανήμερα του αγιασμού για το πρώτο κουδούνι στο 5ο νηπιαγωγείο της πόλης. Ο Γιώργος Μαρινάκης, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και στην περίπτωση του 47χρονου ιερέα, ο οποίος βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, υποστήριξε ότι πρόκειται για τραγωδία. Μετανιώσατε για το κήρυγμά σας? Δεν περίμενα ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, τόσο μεγάλο πράγμα. Εγώ δέχομαι επίθεση. Εγώ είπα την αλήθεια. Για λόγους αρχής και μια που έχουμε την περίπτωση κατηγορούμενου, δεν θέλω να κάνω ακόμα ένα εισαγγελέα. Εγώ όμως θέλω να πω ότι είναι τραγωδία να υπάρχουν άνθρωποι, και δυστυχώς δεν είναι μόνο ιερέας, που πιστεύουν ότι εκείνοι ξέρουν την αλήθεια και όλοι οι άλλοι εμείς είμαστε είτε όργανα είτε θύματα του σατανά. Ερωτηθείς ιδιαίτερα για τον πύρινο λόγο του ενώπιον μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, ο Δήμαρχος απάντησε πως ο εν λόγω κληρικός υπόκειται στο δίκαιο της Εκκλησίας της Κρήτης, τονίζοντας πως τα αρμόδια εκκλησιαστικά όργανα γνωρίζουν πως θα πρέπει να συμπεριφερθούν. Βέβαια, επειδή συμβαίνει να πολλές φορές να επιδεικνύει η Εκκλησία μία επίοικια η οποία παρεξηγείται, είναι καλό κάποια φορά να καταλάβουμε όλοι ότι είναι κάποια όρια που δεν πρέπει κανείς να περνά. Ιδιαίτερα προβληματισμένος όμως για την έξαρση του κορονοϊού, ο Γιώργος Μαρινάκης, μιλώντας για την μειοψηφία των πολιτών του Ρεθύμνου που παρουσιάζει τη δική της άποψη κόντρα στις υποδείξεις των επιστημόνων, τόνισε πως κανείς δεν έχει το δικαίωμα να στέλνει άλλους ανθρώπους στο θάνατο. Δεν νομίζω ότι έκανα κάτι τόσο τραγικό, ας το πούμε, το παρουσιάζουν, ούτε κήρυγμα μίσους, ούτε κάτι, ας το πούμε, πως με κατηγορούν αδίκως, ούτε ρατσιστικό, ούτε τίποτα. Μπορώ να πιστεύω για τον εαυτό μου. Μπορώ, αν θέλετε, να αυτοχειριάζομαι. Αλλά δεν μπορώ, έστω και ακούσια, να στέλνω άλλους ανθρώπους στο θάνατο. Τέλος, ο πρώτος δημότης της πόλης σχολίασε και τα πανωτά κρούσματα που καταγράφονται σχεδόν σε ημερήσια βάση στο Ρέθυμνο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως όλα έχουν άμεση σχέση με τις αντιλήψεις των πολιτών. Κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι η χειραψία δεν αποτελεί πλέον δείγμα ευγένειας ή, αν θέλετε, φιλικότητας, αλλά είναι μια επικίνδυνη μεταδοτική κίνηση που μπορεί να προσβάλλει τον άλλον. Μάλιστα. Κάποιοι λοιπόν θεωρούν ότι μπορεί να συνεχίσουμε ακόμα να πίνουμε κούπες, να κάνουμε γάμους πολυπληθείς, να συνευρισκόμαστε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Είναι ένα θέμα αυτό. Ο 47χρονος ιερέας αύριο το μεσημέρι αναμένεται να καθίσει στο εδόλιο του Τριμελούς Πλημελιωδικίου Ρεθύμνου προκειμένου να δικαστεί.